Θα προσπαθήσω να εξηγήσω στο κοινό πώς έχει προκύψει αυτό που λέμε επιστημιστική κρίση. Δεν συνέβη ούτε εξαιτίας του COVID, ούτε εξαιτίας του πολέμου. Απρόσφατα αυτά τα δύο γεγονότα έφεραν το πρόβλημα κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Το πρόβλημα το επιστημιστικό είναι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο πίσω και σχετίζεται με τις αποφάσεις των μεγάλων εταιριών τροφίμων να μεταφέρουν τη μεγάλη μάζα των αγροτικών προϊόντων που παράγεται στον πλανήτη σε τέσσερα βασικά προϊόντα. Το 60% της αγροτικής γης, σε αυτό καλλιεργούνται τέσσερα προϊόντα, η σόγια, το καλαμπόκι, το ρύζι και το στάρι. Και αυτά έχουν εκτοπίσει όλες τις τοπικές γαστρονομικές κουλτούρες πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Επομένως, κανείς πρέπει να τοποθετήσει το πρόβλημα εκεί και να μπορέσει στη συνέχεια να αρθρώσει κάποιο λόγο πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αντισταθεί, που μπορεί να αντισταθεί, κάνοντας κάποια πράγματα και θα επικεντρώσει το παράδειγμα της Θεσσαλίας, η οποία πιστεύουμε ο κόσμος ότι είναι ο αγροτικός γίγαντας της Ελλάδος, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι ένατη σε προστιθέμενη αξία ανεργαζόμενο. Δηλαδή, εργάζεται ο κόσμος, αλλά δεν παίρνει τίποτα. Μην βλέπετε που δεν υπάρχει φτώχεια. Δεν υπάρχει φτώχεια γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο αγροτικό προϊόν. Αλλά αν το επιμερίσει κανείς, υπάρχει φτώχεια. Αυτό θα εξηγήσω και θα εξηγήσω πώς ακριβώς μπορούμε να βγούμε από αυτό. Και θα πρέπει να δείτε και το γεγονός ότι μην το συγκρίνετε με περιοχές όπως είναι η Αθήνα, που δεν έχει αγροτική παραγωγή. Έτσι, παρότι είναι μεγάλη σε πληθυσμό, θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον πληθυσμό που ζει στην Ήπειρο. Πόσο εισόδημα παράγει αυτό και πώς μοιράζεται αυτό το πράγμα. Αυτό θα εξηγήσω σήμερα και θα πούμε και κάποιες προτάσεις.